Άσε, πονάει. Κάτσε, άμα πονάει, δώστε μου λίγο να δω. Ναι. Έλα εδώ. Άσε το σημείο. Κρέα φτιάχνω, κρέα έκοψα. Τουλάχιστον να βγει σε καλό. Ευχαριστώ. Με λένε Λίτσα Πετροπούλου και ήρθε η ώρα να διαγωνιστώ κι εγώ για την ποδιά του Masterchef. Είμαι ένας δραστήριος άνθρωπος, ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, είμαι μητέρα, είμαι νοικοκυρά, αλλά πηγαίνω και στη σχολή και γενικά θέλω κάθε μέρα να μαθαίνω και κάτι καινούριο. Θα σας φτιάξω σήμερα μία ταλιάτα μοσχαριού με πετιμέζι σίκου και μία δροσερή σαλάτα ρόκα, ντοματίνι, φρέσκο κρεμμυδάκι. 3, 2, 1. Καθώς πηγαίνω με το καροτσάκι, ο πόνος από το δάχτυλο δεν υπάρχει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λέμε Μιχάλη και φτιάχνω ένα μέλανο ζωμό. Βέβαια δεν τον φτιάχνω όπως το λένε τα βιβλία, το σπαρτιάτικο, γιατί ήταν ομό αίμα, το σβήναν αντί για κρασί στο τέλος και το πήγαν. Μιχάλη, από πού προκύπτει όλη αυτή η γνώση? Είμαι ενεργειακός θεραπευτής. Α. Και θέλω να συνδυάσω τις γνώσεις μου ως ενεργειακός θεραπευτής με τη μαγειρική. Στην Κίνα υπάρχουν διάφορα εστιατόρια που λειτουργεί μέσα και ενεργειακός θεραπευτής. Και μόλις κάνει τη διάγνωση ο ενεργειακός θεραπευτής, λέει στο σεφ, μαγείρεψε το αυτό. Θα μας εξηγήσει λίγο το ζωμό, τη βάση του, πώς τον έχεις κάνει? Είναι ένας απλός ζωμός? Με κοινόα, τσιτάρι και το μοσχαράκι. Θα σας πω την αλήθεια, μερικά συστατικά τα ξέχασα στο σπίτι σήμερα. Δεν πιστεύω να έχουμε κακή ενέργεια και να φταίμε εμείς γι' αυτό. Όχι. Όχι. Προς Θεού. Σας έχω χαρακτηρίσει και τους τρεις βέβαια. Σας έχω κάνει το προφίλ σας. Για να ακούσουμε. Θα ξεκινήσουμε... Από μένα. Από σένα, ναι, όντως. Εξηγείς για να μην παραξηγηθείς. Δεν ανέχεσαι το μέτριο σε τίποτα, σε κανένα βαθμό, σε νευριάζει. Γι' αυτό δεν ανέχεσαι τις δικαιολογίες. Αλλά είσαι πολύ επικοινωνιακός. Αλλά και το αντίθετο, είσαι στα δύο άκρα. Όσο καλός φαίνεσαι, τόσο κακός γίνεσαι. Ιδανικά, ο Σωτήρης τώρα τι θα έπρεπε να φάει βάσει αυτού του προφίλ? Ό,τι να είναι εκτός πικάντικο. Μετά, εσύ. Εγώ. Εσύ έχεις θεματάκια. Θεματάκια? Ναι, πολλά. Είχες θεματάκια με τον πατέρα σου. Πολύ κόντρα. Πολύ δύσκολα πιστεύεσαι. Φτιάχτω αυτό. Φτιάχτω γιατί σε ταλαιπωρεί. Παιδεύεις και παιδεύεσαι. Ωραία. Πάμε πάνω. Εγώ. Προσαρμόζεσαι. Χαμελέον. Είμαι. Προσαρμόζεσαι. Αλλά πιέζεσαι. Σου βγαίνει μέσα σου. Τι μου προτείνεις γι' αυτό σε διατροφή? Υγρά. Ναι, όχι πικάντικα. Με τίποτα. Όχι πικάντικα. Με τίποτα. Έχεις πολύ θυμό. Έχεις πολύ θυμό. Ωραία. Με το πιάτο είμαστε έτοιμοι. Ναι. Μιχάλη, αυτά τα αφήσεις μέσα. Ναι. Και πώς το φάμε μέσα από εδώ? Βγάζει το τσέπι. Α, εγώ το βγάζω. Κάτσα, βοήθησε εγώ. Κοίτα, σαν φιλοσοφία όλο αυτό που ναι. Μας εξηγείς είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ναι, το θέμα είναι τι έγινε. Και ο ζωμός που έχεις κάνει, και αυτός έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, η προσέγγιση σου είναι τελείως διαφορετική, ναι. Σίγουρα, το βλέπουμε. Αλλά και η δική μας η προσέγγιση επίσης σε αυτό που ψάχνουμε είναι επίσης διαφορετική. Εγώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ που ο Μιχάλης ήρθε εδώ και μοιράστηκες τη φιλοσοφία σου. Τιμή μου. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Ναι, ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλά. Να είσαι καλά. Ήταν όντως μια όμορφη πραγματική εμπειρία, η οποία... Δεν είναι ότι δεν θες να την ξαναζήσεις, δεν υπάρχει λόγος να την ξαναζήσεις.